Πεπικυλμένη τη Θεία Χάρη, η ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο εν ευφροσύνη τους πιστούς σου, Μαρία, με τα χωρών και την πάνω, το δε άσονε μονογενή ότι δε δόξαστε. Αδερφοί μου, σήμερα δεν θα μιλήσουμε επί του Αγίου Ευαγγελίου. Θα μιλήσουμε από την πρώτη οδή της καταβασίας της σημερινής ημέρας. Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου. Όταν οι ευσεβείς εορτάζουν, αγάλλεται ο κόσμος. Όταν δε εορτάζει πρόσωπον το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, χαίρονται οι άγγελοι του ουρανού και οι επιγείς πιστοί στον Θεό. Σήμερα λέγει η μνήμη σου εμάζεψε όλους τους πιστούς για να σε μνήσουν. Συνηγάγεται πάντα στους πιστούς, λέγει. Όσοι πιστεύουν δηλαδή εις τον Θεό και εις την Παναγία του Μητέρα, τι έχουμε να πούμε εδώ, τι να προσθέσουμε. Να προσθέσουμε την πίστη αυτού του λαού που συναθρίζεται σήμερα να υμνήσει τη μετάσταση της Παναγίας μας από τον κόσμο τούτο στην Βασιλεία του Υιού της στον ουρανό. Τι να ομιλήσουμε περί του κόσμου τούτου. Ο κόσμος αυτός ο οποίος συναθρίζεται ετοίμησε την Παναγία μας, της έδωσε την πρέπουσα τιμή και ερωτώ 10 ημέρες νηστεία για την Παναγία μας. Ενιστεύσαμε ή ετρώγαμε κρέατα και δεν σεβαστήκαμε την ημέρα αυτή. Ας το αφήσουμε τούτο και θα αφήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να ομιλήσει. Αυτή τη στιγμή όμως λέγει ότι πάντα συνηγάγεται εις ευφροσύνη τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνω. Ο υμνοδός της καταβασίας μεταβαίνει στο μεγάλο θαύμα το υπερφυσικό. Όταν οι Εβραίοι ευρέθησαν εις δυσκολία, ο Μωυσής ο οποίος ήταν ο αρχηγός έλαβε από το Θεό την χάρη και την τιμή να τηρήσει τα λόγια του. Όταν ο Φαραώ έτρεχε με τα άρματά του για να πάρει τους Εβραίους πίσω στην δουλεία, ο Μωυσής ευρέθηκε εμπρός στα κύματα τα φοβερά της Ερυθράς θαλάσσης. Εμπρός ήταν η θάλασσα. Όπισθεν αυτού ήρθε το Φαραώ με τα όπλα και με τα στρατεύματα για να πάρει τους Εβραίους πίσω στη δουλεία. Και τότε ο Μωυσής έλαβε από το Θεό την διαταγή. Ύψωσε το ραβδί σου, λέγει, και χτύπησε την θάλασσα καθέτους. Ύψωσε ο Μωυσής το ραβδί του και χτύπησε τη θάλασσα καθέτους. Και τότε ο του θαύματος σχηματίστησαν 2 υδάτινα τείχη. Η θάλασσα διεμερίστη στο μέσο. Εφάνηκε η ξηρά και κατέβηκαν οι Εβραίοι μέσα στην ξηρά και πέρασαν απέναντι χωρίς να βραχούν τα πόδια τους.
Και όταν έφτασαν απέναντι, διέταξε ο Θεός τον Μωυσή και του λέγει: «Χτύπησε τώρα τη ράβδα σου οριζοντίως, σταυρός και οριζοντίως, καθέτος και οριζοντίως». Και σχηματίστη ο σταυρός, σταυρών χαράξας Μωυσής, την ερυθράν διέτελνε. Με το σημείο του τιμίου σταυρού, ο Μωυσής άνοιξε την θάλασσα, εις δύο υδάτινα τείχη και πέρασαν εκείνος όλος ο λαός. Και όταν επέρασαν απέναντι, εδώ να προσέξουμε ιδιαιτέρως όσοι ακούν τον Θείο Λόγο. Εκείνο το πλήθος των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων διεμοιράστη στο μέσο. «Εξαρχούσης Μαριά», μου λέγει, «με τα χωρών και την πάνη». Ποια είναι αυτή η Μαριά? Η αδελφή του Μωυσέως, η οποία ανέλαβε όλα στα γυναίκας και ο Μωυσής όλους τους άντρας. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως όταν εκκλησιαζόμεθα. Δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να είναι μέσα στους άντρες, ούτε οι άντρες μέσα στις γυναίκες, διότι αυτό φανερώνει αταξίαν και όχι τάξη. Δεν θα αφήσουμε δε περισσότερο να μιλήσουμε περί τούτου, αφού σήμερα ο γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και γυναίκες άντρες. Άλλαξαν τη στολή τους, άλλαξαν τα φορέματά τους. Θέλουν να λάβουν την αρχηγία του ανδρός. Και βλέπουμε στους δρόμους και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Μαλλιά έχει ο άντρας, μαλλιά έχει και η γυναίκα. Παντελόνι φοράει ο άντρας, παντελόνι φοράει και η γυναίκα. Και περπατείς και λες ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Αδερφοί μου, αταξία επικρατεί στην Εκκλησία. Αλλά ας έρθουμε να ερωτήσουμε, ενιστεύσαμε αυτές τις μέρες ή ετρώγαμε κρέατα και σούβλες και δεν ετοιμήσαμε το πρόσωπο των μοναδικών πάνω στην γη, αυτήν την μητέρα του Χριστού μας? Αυτές τις μέρες ετηρήσαμε νηστεία ή μήπως εβλασφημούσαμε το όνομά της το Άγιο? Την ώρα που βλασφημείς, αδερφέ μου, την Παναγία, την πύλη του ουρανού, καλύτερα είναι να ανοίξει η θάλασσα να σε καταπιεί, να ανοίξει η ξηρά να σε καταπιεί, να ανοίξουν τα βάθη του Άδου και να σε καταπιούν, παρά να βλασφημείς το όνομα της Παναγίας μας, που δεν υπάρχει άλλον αγιότερο όνομα. Ήρθαμε να τιμήσουμε την Παναγία μας. Την ετιμήσαμε. Λέγει η καταβασία ότι με τα χωρών και τυμπάνων, λέγει, τα τύμπανα είναι δέρμα ζώου. Και τούτο είναι μεταφορικό. Ενιστέψαμε αυτές τις μέρες και κάναμε την νηστεία η οποία χρειάζεται, διότι το τύμπανο είναι εκείνον το οποίο νηστεύει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται τη χάρη του Θεού. Και σε αυτό το σημείο υστερούμε, αδερφοί μου. Λίγες ημέρες και δεν τηρούμε ολίγη νηστεία. Δια ποιον πρόσωπο? Για τη μητέρα του Θεού μας, η οποία κλαίει ημέραστα και νυχτός για μας και με ζητεύει στον Υιόν της. Ουδείς προστρέχουν επί σύ κατεσχημένος από σου εκπορεύεται. Αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Όποιος σε επικαλεστεί, λέγει, δεν επιστρέφει με αδιάνατα χέρια. Αλλά πώς την πιστεύεις την Παναγία μας, πώς την επικαλείσαι, με πίστη ή με απιστία, με βλασφημίες ή με τιμή? Το έθνος μας τούτο, το οποίο ονομάζεται Ελλάδα, βαρύνεται με τη μεγαλύτερα αμαρτία που λέγεται βλασφημία στο πρόσωπο της Παναγίας μας, του Υιού της, του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Ιερών και των Θείων. Ας επιστρέψουμε επιτέλους
και ας κλείσουμε το στόμα μας και αντί να βλασφημούμε την Παναγία μας, να την παρακαλούμε να μεσητεύσει για μας. Να αναφερθούμε ακόμη λίγο για την νηστεία. Νηστεία είναι Άγιον και Ιερόν. Όποιος νηστεύει βλέπει τον Θεό. Όποιος δεν νηστεύει βλέπει την κόλαση. Διότι ο διάβολος φοβερά εξαφανίζεται με νηστεία και με προσευχή. Δεν φεύγει διαφορετικά, λέγει ο Κύριος μας. Τούτο το γένος ούκ εξελεύσεται, λέγει. Δηλαδή ο δαίμονας δεν φεύγει από μέσα στο πλάσμα. Η μη εν προσευχή και νηστεία και με την Εκκλησία και τα σευχάστης. Προχωρούμε από εδώ για να ειδούμε. Εάν ο άνθρωπος σέβεται την νηστεία, εάν ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζητά τη βοήθεια της Παναγίας μας. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν άνθρωποι, λέγει, και άνθρωποι. Πώς να σε ονομάσω άνθρωπο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν εσύ βλέπεις την κοιλία σου όπως ο χείρος. Πώς να σε ονομάσω άνθρωπο, λέγει, όταν εσύ είσαι παρήκος, λέγει, και δεν ακούς και δεν σοφρονίζεσαι. Γιατί να μην σε ονομάσω λίθον? Και ο λίθος ακούει, αλλά δεν σοφρονίζεται. Πώς να σε ονομάσω, λέγει, άνθρωπον, όταν εσύ μιχεύεις και αρνείσαι την γυναίκα σου? Πώς να σε ονομάσω, λέγει, ημί ύπον θηλυμανή, ο οποίος τρέχει και χρεματίζει στην γυναίκα του αδερφού του? Πώς να σε ονομάσω, λέγει, άνθρωπον υπακοής? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τα άλογα ζώα. Και με τα άλογα ζώα τα έδωκε να περπατούν στα τέσσερα πόδια και να βλέπουν την γη, διότι αυτό είναι το τέρμα του. Στον άνθρωπο έδωσε να περπατεί πάνω σε δύο πόδια και έδωκε στην κεφαλή τους οφθαλμούς ως ακρόπολη του σώματος. Τον έδωκε με τιμή και δόξαν τον άνθρωπο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρόσεξε, λέει, ότι ο Θεός δεν σε έπλασε με δύο πόδια κοκαλένια, οστούν, αλλά τόσον τα χέρια όσον και τα πόδια ομολογούν την Αγία Τριάδα. Και από τα χέρια βλέπουμε τον καρπό, τον αγκώνα και τον ώμο. Από τα πόδια βλέπουμε τους αστραγάλους, τα γόνατα και την διατροχαντήριον κλείδωση. Ομιλούν όλα δια των Θεών και την Αγία Τριάδα. Αδερφοί μου, ο άνθρωπος είναι όρθιος και βλέπει τον ουρανό, διότι το τέρμα του είναι εκεί. Το πολίτευμα ημών εν ουρανούς υπάρχει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το πολίτευμα του ανθρώπου δεν είναι στον κόσμο τούτο, είναι στο τέρμα. Και όταν μπαίνεις στο λεωφορείο για να φτάσεις στο τέρμα σου, αγωνιάς πότε θα φτάσεις. Και όταν βλέπεις τον ουρανό, πάντοτε να σκέφτεσαι ότι στον ουρανό υπάρχει ο Θεός και όλα εκείνα τα οποία ετοίμασε για τους αγαπώντες Αυτόν. Αδερφοί μου, η παρούσα ημέρα μας φέρει σε μετάνοια, σε επιστροφή. Τι να πω για αυτές τις γυναίκες οι οποίες έρχονται με τα κοκκινάδια να κοινωνήσουν? Παιδάκια μου, όχι με αυτήν τη στολή.
και έρχονται και ανοίγουν το στόμα τους να πάρουν τη Θεία Κοινωνία και δεν κλείνουν τα χείλη για να πάρουν τη Θεία Κοινωνία, αλλά τα δόντια τους για να δαγκάσουν την Αγία Λαβίδα. Δια ποιο λόγο? Διότι φοβούνται μη μολυνθούν από τον προηγούμενο, ο οποίος είναι το άρρωστος. Και ποιος σου το είπε ότι ο Θεός είναι μικροβιοφορές? Ο Θεός διώχνει τα μικρόβια, δεν τα φέρνει. Τι θα πει ο ιερεύς, ο οποίος κοινωνεί τη Θεία Κοινωνία ύστερα από τόσο κόσμο? Γιατί δεν πεθαίνει πρώτα ο ιερεύς? Διότι ο Θεός είναι Θεός ο οποίος δίδει υγεία και δύναμη και ζωή. Εκείνος κυβερνά τα πάντα. Αδερφοί μου, ας προσέξουμε, διότι ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε την τιμή τη μεγάλη να είμεθα άνθρωποι, να περπατούμε όμως με τέρμα των ουρανών. Το να έχεις δύο πόδια και μία κεφαλή δεν σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο έσωθεν άνθρωπος. Στην αυσίτιδα την πόλη κατοικούσε ο Ιώβ και εκείνος έδωκε το σημείο το οποίο πρέπει να είμεθα. Ή το λέγει Θεοφιλής ή το Τίμιος ή το Δίκαιος ή το Σόφρον, απεχόμενος από πάντως έργου πονηρού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Το να είσαι με δύο πόδια και μία κεφαλή δεν σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Μέσα εις τον καιρόν των φιλοσόφων στην Αθήνα, ένα μεσημέρι εξήλθε ο σοφός Διογένης κρατώνει στο χέρι του ένα φανόν. Και εισήλθε στην αγορά των Αθηνών και κρατούσε εκείνον τον φανόν εν ώρα μεσημβρίας που ο ήλιος έφεγγε παντού και προχωρούσε ως να έψαχνε κάτι το οποίο έχασε και τον έβλεπαν οι Αθηναίοι. Διογένη, τι ζητείς? Ζητώ άνθρωπον. Τόσους ανθρώπους απαντάς, δεν τους βλέπεις? Όχι, λέγει, ζητώ άνθρωπον. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι έσωθεν άνθρωπος, όχι έξωθεν. Όταν είσαι έξωθεν ένα θηρίο, τι να σε κάνει ο Θεός? Εκείνος ζήτησε από εσέναν όχι τον έξω άνθρωπον, αλλά την καρδία. Ιέ μου, λέγει, δώσ' μη συν καρδία. Δεν ζήτησε τίποτε άλλο. Θέλω την καρδιά σου να την κάνω θρόνο μου. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει τη χάρη του να βλέπουμε το τέρμα του ουρανού, να βλέπουμε εκεί την πατρίδα μας την αιώνιο, διότι αυτά όλα είναι περαστικά, πρόσκαιρα και μάταια. Σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν. Ας έρθουμε εις επίγνωση της ζωής μας και του παροδικού του κόσμου και ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε». Να μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, λέγει, με τη θεοκατάρα των μόδα, διότι αυτή η μόδα καταστρέφει τα πάντα. Και έδωκε ο Θεός, δημιούργησε ο Θεός ένα ψάρι το οποίο να διδάσκει τον άνθρωπο. Αυτό το ψάρι πηγαίνει ενάντια στο ρεύμα. Πώς ονομάζεται αυτό το ψάρι? Το ψάρι διδάσκει τον άνθρωπο? Ναι, διδάσκει τον άνθρωπο. Αυτό ονομάζεται πέστροφα. Επιστρέφει, πάει ενάντια στο ρεύμα. Έτσι, για να ζήσεις, πρέπει να πηγαίνεις ενάντια στο ρεύμα. Αύριο έρχεται ο Αντίχριστος. Το ρεύμα θα είναι μεγάλο υπέρ του Αντιχρίστου. Θα πάεις με τον Αντίχριστο, αδερφέ μου? Αύριο έρχεται η κάρτα του πολίτη, την οποία ο παρελθόν είπε καθαρά,
Χωρίς αυτήν ούτε θα πουλήσεις ούτε θα αγοράζεις. Αυτό που λέγει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Αύριο θα πάρεις αυτήν την κάρτα και εσύ. Τότε έχασες τον παράδεισο. Και τι εκέρδισες? Την αιώνιον κόλαση. Αρνήθηκες τον Χριστό. Είσαι ένας προδότης. Και τι θα γίνεις? Δεν θα λάβεις την αιώνιον ζωή. Ας προσέξουμε, αδερφοί μου, και ας τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Και θα μας δώσει τον στέφανο, λέγει, της ζωής. Θα μας δώσει την επουράνιν του Βασιλεία, της οποίας ήθελα να γίνομαι κληρονόμοι.